κατάστημα εστίασης στην περιοχή των Σφαγείων στην Καβάλα κάει και ολοσχερός το βράδυ της Τρίτης, με αποτέλεσμα δυστυχώς να προκληθούν σοβαρότατες υλικές ζημιές εντός του καταστήματος. Από θαύμα μάλιστα γλίτωσε γειτονική οικία από το κατάστημα. Ναι, ήμασταν στο τελείωμα και κλείναμε το μαγαζί για να αποχωρήσω και το προσωπικό. Και τη στιγμή που πάμε να φύγουμε, ξαφνικά βλέπουμε ένα κόκκινο φως. Νομίζουμε ότι είναι καμιά λάμπα, αλλά δεν ήταν λάμπα, γιατί αυτό ξαπλωνόταν. Με αποτέλεσμα, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι φωτιά, ακούμε τις εκρήξεις των παραθύρων. Με αποτέλεσμα, να μπει το οξυγόνο μέσα και λόγω του αέρος να μεταδίδεται με ταχύτητα γρήγορη η φωτιά. Παίρνουμε τρία με την πυροσβεστική να έρθουν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Ειδοποιήσαμε και το 100, ήρθαν άμεσα τα παιδιά και γι' αυτό τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακριβώς δίπλα στο Παλαιόρο και ένα σπίτι και φυσικά και εσύ. Το σπίτι είναι της μητέρας μου, η οποία είναι και μεγάλη σε ηλικία. Ανεβαίνω, την ξυπνάω, την κατεβάζω γρήγορα κάτω. Τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου το σπίτι τους κατεβάζω, γιατί δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις θα έχουμε και τι συνέπειες. Γιατί η φωτιά ξαπλωνόταν με γρήγορη ταχύτητα. Οπότε με την έγκυρη επέμβαση της πυροσβεστικής αποφύγαμε τα χειρότερα και περιορίσαν τη φωτιά μέσα από το σημείο που βλέπετε. Ένας συνάδελφος, ο οποίος αστήσει ότι έζησα κι εγώ παλιά που είχα πάρει φωτιά και ξέρω από αυτά. Αλλά δεν ήταν τώρα με τα καμινάδα, εδώ είναι πιο σοβαρό το θέμα. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα πού οφείλεται και τι έγινε. Πάντως είναι μια δυσάρεστη στιγμή για μένα, γιατί είναι συνάδελφος μου ο Κώστας και σε άσχημη στιγμή και σε άσχημο timing, ναι, του χρόνου που υπάρχουν, ναι, πολλές δυσκολίες και στην αισθήση. Και είχαμε καλές σχέσεις και ό,τι μπορούμε θα βοηθήσουμε. Μας μια εικόνα, τι ακριβώς συνέβη. Καλησπέρα. Γύρω στις 12:05 ειδοποιηθήκαμε για πυρκαγιά σε κατάστημα εστίασης εδώ στην περιοχή των Σφαγείων. Ήταν άμεση η επέμβαση των συναδέλφων. Γιατί κρίσατε όταν ήρθατε? Παρά 10, η φωτιά έχει ήδη 10 λεπτά, ένα τέταρτο που έχει σβήσει. Τρία οχήματα παραβρέθησαν εδώ πέρα με 10 άνδρες. Η φωτιά είναι, θέλω να πω, υπομερικό έλεγχο, αν όχι πλήρη έλεγχο. Ελέγχουμε την περίμετρο του μαγαζιού και το μαγαζί. Ευτυχώς περιορίστηκε μόνο εντός της επιχείρησης και δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενες. Σας το ρίχνει ότι έχει δίπλα και άλλα καταστήματα και εκεί. Σαφέστατα, την περιοχή την ξέρετε και εσείς, την ξέρει και η πόλη της Καβάλας. Φοβηθήκαμε για τα παρακείμενα καταστήματα. Εντάξει, δεν ήταν και προχωρημένη ώρα, έχει ακόμα κόσμος, κυκλοφορεί. Προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε και το κατάστημα και τα παρακείμενα καταστήματα. Εντάξει, το κατάστημα δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Ήδη όταν φτάσαμε, η φωτιά μενόταν στον εσωτερικό χώρο και ειδικά στον χώρο της κουζίνας. Αποφεύθηκαν τα χειρότερα με την έννοια της επέκτασης σε γειτονικές επιχειρήσεις. Είμαστε εδώ, παραμένουμε στον τόπο του συμβάντος και διασφαλίζουμε να τελειώσει πλήρως το συμβάν και να αποχωρήσουμε. Ευτυχώς, μόνο με υλικές ζημιές.